Με ένα παρόμοιο ποσοστό και 5 κόμματα με τον bonus μπορεί να φτάνουμε 180 μόνοι μας. Όχι, 192. Ωραία, 171. Πολύ κοντά. Θυμίζω ότι ένας διακηρυγμένος στόχος Νέας Δημοκρατίας είναι η αλλαγή του συντάγματος ένα χρόνο. Θέλει 180. Και ίσως θα έχει αξία να δούμε τη μάχη τη δευτέρα εκλογή αναμέτρηση για να πιάσουμε το 180. Δηλαδή να πούμε τώρα στον κόσμο στις δεύτερες εκλογές ότι παιδιά τώρα το στοίχημα δεν είναι να πάρει μια δημοκρατική κυβέρνηση, να πάρουμε 180 μόνοι μας και να πάμε να αλλάξουμε το σύνταγμα. Θεωρείτε ότι είναι ένας στόχος να μπείτε σε ένα κυνήγι ενός αριθμού βουλευτών που μπορεί να αλλάξει το Σύνταγμα? Καταρχάς η επόμενη Βουλή, αυτή η οποία θα εκλεγεί στις 25 Ιουνίου, είναι προτείνουσα Βουλή και η μεθεπόμενη θα είναι αναθεωρητική. Έτσι, άρα υπάρχει μια διαδικασία, τώρα θα μπω σε τεχνικά θέματα, αλλά αν άρθρα τα οποία αποφασιστούν με ευρεία πλειοψηφία προς αναθεώρηση στην επόμενη Βουλή, μπορούν στη μεθεπόμενη να ψηφιστούν με απλή πλειοψηφία και το αντίστροφο. Τώρα νομίζω ότι ο κ. Γεωργιάδης αδικήθηκε λίγο, όπως συνήθως συμβαίνει με τις δηλώσεις του. Ο Άδωνος Γεωργιάδης ανέφερε τις συνενέσεις ενδεχομένως με το ΠΑΣΟΚ ή με κάποια άλλα κόμματα, τα οποία μπορεί να φτάσουν σε 180 ή και 200 ψήφους σε κάποιες περιπτώσεις. Δεν είπε ότι δηλαδή η Νέα Δημοκρατία μόνη της θα έχει 180 βουλευτές. Νομίζω ότι στρεβλώθηκαν οι δηλώσεις του. Κάτι που δεν έχει συμβεί για πρώτη φορά. Το στοίχημα δεν είναι να πάρει μια δημοκρατική κυβέρνηση, να πάρουμε 180 μόνοι μας και να πάμε να αλλάξουμε το σύνταγμα.